γίνει το διώξιμο από την άμυνα του Ολυμπιακού και απευθείας η μπάλα στην απέναντι άμυνα. Ο Κουμούτσος θα γυρίσει πίσω για τον Τσούλο. Αυτός θα κρατήσει την μπάλα. Τώρα πάει να κάνει μια παρακινδυνευμένη εκεί πάσα. Θα πάρει ο Τσαναλίας, θα κλέψει, θα προσποιηθεί, θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα δίπλα από την εστία της υπερχογείας. Να λοιπόν μετά το λάθος στην άμυνα των φιλοξενουμένων, παραλίγο να γίνει το γκολ. Στην άμυνα και πάλι εκεί το μαρκάρισμα. Νέο λάθος στην άμυνα της υπερχογείας που είναι νοθροί. Θα γίνει τώρα το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Το πλασέ από τον Τσαναλία. Μεγάλη απόκρουση από τον Τσούλο. Θα πέσει στα πόδια του επιθετικού της ομάδας του Ολυμπιακού και θα αποσοβήσει το κίνδυνο. Εκτελείται το κόρνερ από τον Τζίφα. Κεφαλιά εκεί στην αγκαλιά του Τσούλου. Αλεξανδρόπουλος τώρα το κόρνερ. Κεφαλιά από τον Αργάνη πάνω ψηλά από την εστία. Τζίφας από τα αριστερά. Η πρώτη κεφαλιά από Λιμενέας. Δεύτερο σουτ με ξεπαφής. Μεγάλη στιγμή για τους γηπεδούχους να μπουν μπροστά στο σκορ. Πραγματικά διπλή χαμένη ευκαιρία σε κεφαλιά και σε σούτ εξεπαφής. Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Παυλέας θα κάνει το γύρισμα με το κεφάλι, εκεί θα απομακρύνει ο Μπάλας. Ο Πανικολόπουλος θα κάνει το πλασέ εύκολα στην αγκαλιά του Μάρη. Μεσαία γραμμή, τώρα θα γίνει το λάθος. Θα παίξουν το 1-2. Πολύ ωραία έπαιξε στο Ολυμπιακού. Μα τελικό αποδέχτη τον Αναγνωστόπουλο. Θα βγάλει αυτό στη σέντρα. Δεν θα πιάσει γεμάτα την κεφαλιά ο Αλεξανδρόπουλος. Θα περάσει μπάλα λίγο δίπλα. Το βολέ από το Μάρι. Με τη μία εκεί ο Αλεξανδρόπουλος. Να λοιπόν προϋποθέσεις τώρα δύσκολες. Θα γίνει η πάσα του και τον γκολ. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό Καλαμάτας. Ύστερα από την ολιγορία της άμυνας της υπερχογείας. Μετά το βολέ του Μάρη κατέβασε ωραία μέσα δεξιά από την περιοχή ο Αλεξανδρόπουλος. Τελευταία στιγμή γύρισε για τον Τσαναλία, ο οποίος επερχόμενος έκανε το πλασέ μόνος μέσα από την μικρή περιοχή για να γράψει το 1-0. Να λοιπόν που οι γηπεδούχοι μπαίνουν μπροστά στο σκορ, το δικαιούτο η ομάδα του Ολυμπιακού. Ωραία, εκεί θα βγει η μπάλα για Κουμής. Θα δώσω τώρα για τον Παπα-Νικολόπουλο, θα κάνει το σουτ. Η μπάλα δίπλα από την εστία του Μάρη. Παυλέα στην εκτέλεση. Θα βρει επάνω στο τείχος νέο σουτ, άσχημο όμως πολύ ψηλά. Βγαίνει σέντρα από τον Ζουμπουλόπουλο. Τώρα θα απομαγνηθεί η μπάλα. Ένα σουτ, η μπάλα εύκολα στην αγκαλιά του Μάρη. Κλέαρχος Αλεξανδρόπουλος στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά. Εκεί με το κεφάλι ο Παυλέας. Για να δούμε τώρα Καράμπελας, ο οποίος έδωσε το συμπέκτη τώρα από τα αριστερά η μπάλα για τον Παπα-Νικολόπουλο, ο οποίος θα βγάλει, θα γίνει κεφαλιά, το σούτα, το Βασιλόπουλο και το γκολ. Ισοφάριση, πολύ νωρίς το δεύτερο ημίχρονο, φέρνει το παιχνίδι στην ισοπαλία η ομάδα της υπερχογείας μετά από την ωραία επίθεση που ξεδίπλωσε σέντρα από τα αριστερά τον Παπα-Νικολόπουλο. Η πρώτη κεφαλιά εντός περιοχής έφτασε η μπάλα στον Βασιλόπουλο, ο οποίος έκανε το σωστό πλασέ. Εκεί που δεν μπορούσε να αποκρούσει ο Μάρης, την έστειλε την μπάλα στην δεξιά του γωνιά, γράφοντας το Ολυμπιακός Καλαμάτας. Σπερχογία 1-1, νέο ενδιαφέρον αναμφίβολα στην αναμέτρηση. Πλασαριστά τώρα θα γίνει το φάουλ, εκτελείται αρκετά μέτρα έξω. Τελείται το κόρνερ από τα αριστερά, κεφαλιά από τον Αργάνη, σε ένα σημείο που είναι ο Τσαναλίας, θα ανοίξει και πάλι την μπάλα. Θα βγει και πάλι η σέντρα από τον Αλεξανδρόπουλο και Αργάνης μέσα στην περιοχή. Αργάνης μόνος του, το πλασέ και λίγο δίπλα από την εστία στην εξωτερική πλευρά των δικτύων της εστίας του Τσούλου. Μεγάλη ευκαιρία για το 2-1 για τον Ολυμπιακό Καλαμάτας. Χάνεται. Τώρα ο Βασιλόπουλος θα κρατήσει, ο έμπειρος επιθετικός της ομάδας υπερχογείας. Και πάλι ο Βασιλόπουλος θα δώσει ωραία μέσα στην περιοχή το σουτ. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο παίκτης της υπερχογείας. Γίνει η παλιά τώρα από τα αριστερά. Ωραία, θα κατεβάσει ο Τσίφας. Θα βγάλει την παλιά παραλίγο εκεί. Ένα εκπληκτικό γκολ. Το τακουνάκι που επιχείρησε ο επιθετικός. Εξεπαφής τώρα η κεφαλιά και η μπάλα στο δοκάρι. Να λοιπόν με τον Τσαναλία. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Καλαμάτας να πετύχει δεύτερο τέρμα και ο ίδιος αλλά και για την ομάδα του να τη βάλει πάλι μπροστά στο σκορ. Για να δούμε τώρα το πλάγιο από τα αριστερά. Η μπάλα ο Καράμπελας. Αλεξανδρόπουλος το σουτ. Η μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Προθήκη παλιά τώρα από την άμυνα. Εκεί όπου τρέχει ο Τζίφας. Τζίφας θα βάλει και το σώμα του.
Τίποτα άλλο, γιατί θα βγει η παράλληλη παλιά, δεν μπορεί εκεί να την προλάβει. Ο Αυλέας στη μεσαία γραμμή. Θα ανοίξει ωραία στα αριστερά. Για το 12ο θα πει μέσα στην περιοχή. Θα γίνει το σουτ. Μάρης εξ επαφής. Μεγάλη επέμβαση. Θα κρατήσει και αυτός με τη σειρά του την ισοπαλία. Θα κρατήσει το 1-1. Για να δούμε τώρα τελευταίες στιγμές που στον 90 της Αναλίας. Θα πάρει την μπάλα της Αναλίας. Δέχεται μαρκάρισμα εκεί. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Συνεχίζεται η φάση. Νέο μαρκάρισμα. Έρχεται και το σουτ από τον Αργάνη. Το οποίο κοντράρει. Μεγάλη στιγμή εδώ και τον Ολυμπιακό Καλαμάτας και βέβαια πολλά τα παράπονα για τους, από τους γηπεδούχους για αυτή την περίπτωση πέναλτι που δεν σφυρίζεται από τον κύριο Ψαλοπαναγιώτη. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε αρκετά replay, όμως με γυμνό μάτι φάνηκε ότι ήταν παράβαση. Οπότε η ομάδα του Ολυμπιακού δικαίως φωνάζει.